Βρισκόμαστε στο λιμένο βραχείο της Καβάλας, όπου παρελήφθηκαν νέοι προσκρουστήρες, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο λιμάνι της Καβάλας μόλις τελειώσουν οι τελευταίες εργασίες καθορισμού ενός μέρους του λιμανιού της Καβάλας. Αυτός ο νέος εξοπλισμός θα επιτρέψει στο λιμάνι της Καβάλας να υποδεχτεί νέα και μεγαλύτερα κρουαζιερόπλια. Ναι, να πούμε ότι το έργο των πλωτών τελείωσε όσον αφορά σαν λιμενικό έργο. Από εκεί και πέρα προχωρούμε σε πάρα πολλές μικρές παρεμβάσεις ώστε το έργο να είναι καλύτερα, περισσότερο λειτουργικό και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για τους χρήστες. Μέσα αυτή τη διαδικασία είναι και το δωρεάν ίντερνετ, είναι η εφαρμογή που είμαστε στη διαδικασία και φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή που θα έχει πληροφοριακό υλικό για τους χρήστες και όσον αφορά τις πλωτές αλλά και όσον αφορά έτσι τα μνημεία, τα αρχαιολογικά όλα της πόλης. Είναι μια διαδικασία η οποία προχωράει κανονικά. Όσον αφορά τους προσκρουστήρες που βλέπουμε στον προσύνεμο μόλο, είναι σε εξέλιξη ένα έργο που κάνουμε, ένα έργο που είναι καθαρά για την κρουαζιέρα, για τον τουρισμό κρουαζιέρας. Καθαρίζουμε τον πυθμένα εκεί μπροστά στον προσύνεμο μόλο. Έχει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν μαζευτεί πάρα πολλά αντικείμενα, ελαστικά, σίδερα, δίχτυα, ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είμαστε στη διαδικασία του καθαρισμού, δηλαδή από τέτοια υλικά, ώστε να μπορούμε να έχουμε τα βάθη που χρειάζονται τα μεγάλα κρουαζιερόπλια. Κατόπιν θα τοποθετήσουμε και τους 8 αυτούς προσκρουστήρες που είναι για τα κρουαζιερόπλια, ούτως ώστε να έχουμε τις απαραίτητες υποδομές να φιλοξενήσουμε και κρουαζιερόπλιο 350 μέτρων στο λιμάνι μας. Είναι υποδομές οι οποίες δεν υπάρχουν σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και καταλαβαίνετε ότι αποκτούμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα πάρα πολύ σοβαρό σε σχέση με όλους τους λιμένες της Βορείου Ελλάδος.